Γεια σας φίλοι μου, είμαι ο Δημητρής και καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα βίντεο. Στο σημερινό μας βίντεο θα επισκεφτούμε την Πάνω Σκάλα Μυτιλίνης, όπου εκεί θα απολαύσουμε το ούζο και το εκπληκτικό ηλιοβασίλεμα της περιοχής. Αλλά προτού γίνει αυτό, αποφάσισα να πάρω ορισμένα πλάνα ώστε να δούμε και να ανακαλύψουμε τις ομορφιές της περιοχής με το φακό μας. Στη βόλτα μας θα επισκεφτούμε αρκετά από τα εστιατόρια και τις ταβέρνες που βρίσκονται στην περιοχή, μέχρι το άγραμμα της Μικρασιάτης Ασμάνας. Εδώ ο επισκέπτης μπορεί να απολαύσει να γευτεί το φαγητό, το ούζο ή τον καφέ του, με υπέροχη θέα προς τη θάλασσα. Και από τη μια μεριά το κάστρο και από την άλλη το συνοικισμό και το φανταστικό ηλιοβασίλεμα από πάνω του. Και αν αναρωτιέστε γιατί λέω συνέχεια το ούζο, μη τη λυνιώσει με, τι περιμένατε να πω. Εάν βρίσκεστε και εσείς στο κέντρο της Μυτιλίνης και θέλετε να επισκεφτείτε την Πάνω Σκάλα, δεν έχετε παρά να περπατήσετε την Ερμού μέχρι το τέλος της. Περνώντας από το Γενή Τζαμί θα βγείτε στο Εύκα και την Πάνω Σκάλα και την Οδό Ναυμαχίας Έλλης. Εδώ πέρα βλέπουμε το άγαλμα της Μικρασιάτης Ασμάνας.
Επίσης, στην περιοχή μπορούμε να δούμε και ορισμένες ψαροβαρκές, αλλά πιο παλιά εδώ βρισκόταν το παλιό εμπορικό λιμάνι της Μυτιλίνης, όπου για παράδειγμα εκείνη την εποχή δεν υπήρχαν δρόμοι ακόμα στο νησί. Και αν κάποιος ήθελε οικοδομικά υλικά όπως κεραμιδιά, άμμο ή τούβλα, όλα αυτά τα υλικά τα μετέφεραν από εδώ με τις βάρκες τους σε όλο το νησί. Το βίντεο έφτασε στο τέλος του και αν σας άρεσε κάντε μια εγγραφή στο κανάλι, πατήστε στο εικονίδιο με το καμπανάκι, επιλέξτε αποδοχείων των ειδοποιήσεων για να ενημερώνεστε πρώτοι για τα νέα βίντεο που ανεβάζω. Επίσης μπορείτε να κάνετε ένα like, μια κοινοποίηση για να φτάσει το βίντεο μας παρά έξω. Ευχαριστώ πολύ που μείνατε μέχρι εδώ και είδατε το βίντεο μου, τα λέμε σε νέο από εμένα, γεια σας!